Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έβρω την δύσην αυτού, έθος σκότος και γένετον εις. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Ευχήσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Ελληνίνη του Κυρίου, δεηθώμε. Κρινούσιν έθνη
και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώντας επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτού. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού. Χρειάζονται ερμηνεία και από την ερμηνεία θα βγει το δίδαγμα που έχει σχέση με την ζωή και προπάντων με την ομολογία και την μαρτυρία του Αγίου Προκοπίου. Τι εννοεί όταν ο σοφός Σολομών, διότι από το βιβλίο του είναι παρμένη η περικοπή που διαβάστηκε προηγουμένως. Τι εννοεί όταν λέει «γίνε στέμι μάρτυρες, καγό μάρτυς», λέγει Κύριος. Αδελφοί μου, η λέξη μάρτυρας, όταν ακούγεται, το μυαλό μας πηγαίνει στα μαρτύρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αλλά η πρώτη του έννοια δεν είναι αυτή, διότι η λέξη υπήρχε και πριν από τα μαρτύρια. Είναι λέξεις αγιογραφικά θεμελιωμένη. Τι εννοεί επομένως? Εννοεί ότι ο καθένας από μας πρέπει να γίνει μάρτυρας. Δεν εννοεί μάρτυρας μαρτυρίου, αλλά μάρτυρας πρώτα-πρώτα του λόγου. Συγκεκριμένα, βλέπεις τον όμορφο κόσμο, την γη, η οποία είναι μεταπράσινη και με τα πολλά λουλούδια της την άνοιξη μοιάζει σαν παράδεισο. Βλέπεις τον ουρανό τον έναστρο, που τη νύχτα νομίζει κανείς ότι καντήλια κρέμονται για να φωτίσουν το στερέωμα. Και ένας πολύ σοφός έλεγε «Ο έμφυτος νόμος που είναι μέσα μας και ο έναστρος ουρανός υπεράνω μας, να δύο τρανές αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού». Ποιος μπορεί να κατασκευάσει αυτά που τα βλέπουμε? Ποιος μπορεί να κατασκευάσει την αχανή θάλασσα, η οποία αν την πλησιάσουμε και προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε όχι στο μυθό της, στο νόημά της και στην ύπαρξή της, θα μείνουμε έκπληκτοι και θα πούμε μαζί με τον προφητά να σταγαβεί «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία εμείς». Γιατί η θάλασσα έχει αργυρό νερό και δεν έχει γλυκό? Γιατί η θάλασσα έχει μέσα της αλάτι? Ο ένας λόγος είναι για να μην παγώνει ποτέ το νερό της. Είδατε σε δύσκολες στιγμές που έχουμε καιρικές συνθήκες πολύ βαριές, ρίχνουνε αλάτι στον δρόμο για να λιώνει το χιόνι. Υπάρχει λοιπόν αλάτι μες στη θάλασσα για να μην παγώσει το νερό της και ψοφίσουν και πετάνουν όλα τα ψάρια που ζουν μέσα στα νερά της. Και ακόμη, έχει αλάτι η θάλασσα για να μην εξατμίζεται το νερό της πολύ γρήγορα, διότι η επιφάνεια της θαλάσσης είναι διπλάσια και τριπλάσια από την επιφάνεια της γης σ' όλη την υδρογειοσφαίρα. Ημίων επ' ουρανίων δεινών Ιωάννου Κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον,
και πλήθυνον αυτά ανησύγης των προσφερόντων τα δώρα τα αυτά. Σύνε το κέψαν και πίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων του κέρατος ίσονται παντός σαραθούν. Λουσίε το κέψαν και πίνασαν οι δε πίνασαν οι δε Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εφημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνο. Yeah.